Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον International Ambassador του Skinos Mastiha Spirit, Paschalis Kapsalis. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγαπητέ. Ο Πασχάλης, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα τρανό παράδειγμα μαθητή της Bar Academy, διότι ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα εδώ και κατέληξε πλέον να είναι International Brand Ambassador για το Skinos Mastiha Spirit, ταξιδεύοντας όλο τον κόσμο. Κάπως έτσι είναι, Μιχάλη, περίπου όλο τον κόσμο. Ο Skinos έτσι κι αλλιώς εξάγεται σε 27 χώρες, αλλά οκ, ναι, τα πρώτα μου βήματα ήταν εδώ. Παράλληλα, δούλευα και στον Ναύπλιο σε κάποια μαγαζιά, μιας και είμαι από εκεί. Σήμερα είμαστε στο Koupa Epops, στα Πετράλωνα, για μαγαζάρα. Και όλα καλά. Και νομίζω ήρθε η ώρα να δούμε τα θέματα για αυτή την εβδομάδα. Skinos Mediterranean Cocktail Challenge, American Dream Bar, Ann Tuennerman σεμινάριο, Giffard West Cup Competition, Thomas Aske στο Koupa Epops και για έκτο Athinorama Bar Awards. Και πρώτο θέμα για αυτή την εβδομάδα, Skinos Mediterranean Cocktail Team Challenge για το 2017. Και έχουμε φέρει εδώ να μας μιλήσει αυτόν τον Πασχάλη και ένα τετράλιτρο ασήκωτο μπουκάλι Skinos Mastiha Spirit. Να βγάλω λίγο το δικό μου. Τέλος πάντων, και επειδή το μέγεθος μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε να μας μιλήσει ο Πασχάλης για τον διαγωνισμό. Το Skinos Mediterranean Cocktail Challenge είναι σε εξέλιξη, οι συμμετοχές έχουν ανοίξει. Τελευταία διορία είναι 12 Απριλίου, δηλαδή σε λίγο καιρό. Συμμετέχουν χώρες όπως είναι η Ελλάδα, ο Λίβανος, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Αγγλία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ολλανδία. Περιμένουμε τον τελικό παγκόσμιο διαγωνισμό, ο οποίος θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου. Δεν ξεχνάμε, μέχρι 12 Απριλίου η δήλωση των συμμετοχών. Σας. Και εδώ να αναφέρω το ότι είμαι International Brand Ambassador δεν σημαίνει ότι είμαι μόνος μου. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι η Βάσος, στη Δυτική Ελλάδα είναι ο Γιάννης, είναι ο Σταύρος στην Κρήτη και καθώς επίσης και οι προηγούμενοι Brand Ambassador του Skinos. Ο πρωτεργάτης ήταν ο Michalis Menegos, μετά τον Μιχάλη ήταν ο Χρήστος ο Γουσέας, μετά τον Χρήστο ήταν ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Το βραβείο του Skinos Mediterranean Cocktail Challenge, το οποίο είναι ένα ταξίδι στο Bar Combat Berlin, το οποίο θα ταξιδέψουν μαζί μας οι δύο bartenders, καθώς είναι Team Challenge και θα δείξουν το κοκτέιλ τους, το ποτό τους, σε πάνω από 15.000 κόσμο που περνάνε καθημερινά στο BCB. Οπότε ο διαγωνισμός θέλει να βγάλει τη χαρά, τη φιλοξενία και το φιλότιμο και το μεράκι του μεσογειακού bartender. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ, Μιχάλη? Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. 12 Απριλίου οι συμμετοχές και πάμε στο επόμενο θέμα. Από εδώ και πέρα, Πασχάλη, θα μάθεις τι έχασες όσο καιρό έλειπες από την Αθήνα. Άντε να μάθουμε για κανένα νέο. Τι να κάνουμε, γι' αυτό είναι τα Bar Academy News. Για πες. Λοιπόν, και όσο έλειπες, αγαπητέ, έχασες το The American Dream Bar από το Κλάμψης που έγινε στις 9 Μαρτίου. Ναι ρε, το έχασα. Δεν πειράζει. Πειράζει. Ναι, Μιχάλη, αλλά αυτό που έμαθα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι το συγκεκριμένο event είχε πολύ μεγάλη απήχηση και συγκεκριμένα ήρθαν επαγγελματίες για να δουν το συγκεκριμένο event από όλο τον κόσμο. Επίσης, μέσα σε αυτές τις 4 ώρες λειτουργίας του event, μάθαμε ότι βρέθηκαν 700 άτομα στο συγκεκριμένο χώρο, παράθηκαν και καταναλώθηκαν παραπάνω από 1.800 κοκτέιλ με άρωμα Ηνωμένων Πολιτειών και ελπίζουμε το κλαμπ σας να μας συνηθίσει σε τέτοια event. Την ίδια μέρα, επίσης, πάμε στο επόμενο θέμα. Τις πρωινές ώρες, η κυρία Ann Tuennerman έδωσε ένα απίστευτο σεμινάριο και μας έδειξε από πού ξεκινάνε οι ρίζες του Tales of the Cocktails. Το έχασε και αυτό. Το έχασα και αυτό. Ταξίδευα δυστυχώς, αλλά πλέον τα event που γίνονται στην Ελλάδα έχουν πολύ μεγάλη ισχύ και τα ζηλεύουμε κι εμείς που ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο και τα χάνουμε. Και φεύγουμε από τις 9 Μαρτίου και πάμε στο επόμενο θέμα, όπου ο Giffard West Cup Competition έκλεισε τις συμμετοχές του με πάνω από 60 συμμετέχοντες. Οι προγραμματικοί θα γίνουν 20 Μάρτη στο Ηράκλειο Κρήτης, 27 Μάρτη στη Θεσσαλονίκη και 3 Απριλίου στην Αθήνα. Και οι ψηλότερες βαθμολογίες θα διαγωνιστούν στο 360 Cocktail Bar στις 20 Απριλίου στον μεγάλο τελικό του Giffard West Cup Competition. Αχ, Πασχάλη, την εβδομάδα που πέρασε όμως έχασες και ένα ακόμα πάρα πολύ δυνατό eventάκι όπου έγινε στο μαγαζί σου το Koupa Epops και ο Thomas Aske μαζί με την Beverage World έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο. Γιατί δούλευε στο πόστομο, Μιχάλη, γι' αυτό το έδωσε το ωραίο σεμινάριο. Αλλά γελάς. Έχασες ένα πολύ πλούσιο μπραντ στο οποίο προηγήθηκε και στην πορεία το Thomas Aske έφτιαξε με το δικό του τρόπο κλασικά κοκτέιλ, αλλά με μια διαφορετική ματιά. Εδώ να σημειώσουμε ότι το Thomas Aske τον είχαμε ξαναδεί στο Athens Bar Show το 2011. Ευχαριστούμε που υπενθυμίζω ότι υπάρχει αυτό το φοβερό Athens Bar Show στη ζωή μας και το περιμένουμε. Τελευταίο θέμα για αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα το πω εγώ ακριβώς, αλλά θα το παρουσιάσει κάποιος άλλος για εμάς. Ας πέσει το βίντεο. Athinorama Bar Awards, μια γιορτή για τα μπαρ. Τα μπαρ είναι από μόνο καλώς μια γιορτή κάθε μέρα, αλλά εδώ γιορτάζουμε τους ανθρώπους που μας κάνουν να γιορτάζουμε κάθε μέρα και τους τιμάμε και τους βραβεύουμε. Τα καλύτερα μπαρ στην Ελλάδα, περάσαμε τέλεια, συγχαρητήρια σε όλα τα μπαρ, να βγαίνετε, να πίνετε, να περνάτε καλά και να θυμάστε ότι η διασκέδαση ξεκινάει 10 λεπτά αφού φύγετε εσείς, οπότε μην φεύγετε. Έτσι. Λοιπόν, Athinorama Bar Awards, thank you! Και δεν θέλω πάλι να σε κάνω νιώσεις άσχημα, Πασχάλη, αλλά ο Λάμπρος Βισού ήταν οικοδεσπότης και οι μπαρτέντες και τα μπαρ έλαμψαν και είχαν την τιμητική τους εκείνη την ημέρα. Δεν πιστεύω να νιώσεις άσχημα για όλα αυτά το παίζεις κάση. Εντάξει, με κάνεις τώρα να αισθάνομαι πολύ. Ρίξε δύο μαχαιριές καλύτερα, να το πίσω στην πλάτη. Ούτε που να το σκέφτεσαι. Αθηνοράμα Bar Awards έχει γίνει πλέον θεσμός, άντε και του χρόνου, παιδιά. Και εδώ να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στο Koupa Epops που κέρδισε το βραβείο σε ένα από τα καλύτερα μπαρ της Ελλάδας. Αθηνοράμα Bar Awards περάσαμε υπέροχα. Και άλλο ένα Bar Academy News πέρασε στο χρονοτούλαπο. Συγγνώμη, περνάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Πασχάλη, ναι, αυτό ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πασχάλη, που ήσουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Και για τα πρακτικά, ο Πασχάλης προσγειώθηκε 3-4 η ώρα και ήταν εδώ για γύρισμα στις 6. Και μια και περίμενα πολύ ώρα στο αεροδρόμιο, σου πήρα και ένα μικρό δωράκι από την Ιορδανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι άλλο για να χωνέψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, υπάρχουν δωροδοκίες στα Bar Academy News. Και μέχρι την επόμενη φορά. Bye. Ciao. In the sky.